Στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατέφυγε το Πανελλήνιο Σωματείο Καταστημάτων Εστίασης και Διασκέδασης, ζητώντας τροποποίηση αν όχι ακύρωση του αντικαπνιστικού νόμου, ο οποίος όμως μέρα με τη μέρα γνωρίζει ακόμη μεγαλύτερη αποδοχή από τους πολίτες. Κίνηση με την οποία συντάσσονται και οι καταστηματάρχες του Ηρακλείου, κάνοντας λόγο για κατακόρυφη πτώση του τζίρου στις επιχειρήσεις εστίασης και διασκέδασης εξαιτίας της απαγόρευσης. Για να ακυρωθεί ο νόμος, αυτό που έχουμε να πούμε εμείς από τη μεριά μας είναι ότι πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να μπορούν και αυτοί οι άνθρωποι που καπνίζουν να βρούμε μία λύση, είτε μέσα στους ίδιους τους χώρους μας, είτε σε κάποιους άλλους χώρους που θα μας υποδείξουν, που θα είμαστε νόμιμοι και δεν θα προκαλούμε ούτε τη δημόσια υγεία, ούτε τον διπλανό μας. Η πλειοψηφία των ιδιοκτητών καταστημάτων εστίασης και διασκέδασης φαίνεται να αναζητά με κάθε τρόπο παραθυράκι στο αυστηρό καθεστώς που έχει επιβληθεί, ώστε να μην χάνουν τους πελάτες που εξακολουθούν να παραμένουν παθιασμένοι καπνιστές. Σίγουρα η πτώση του τζίρου είναι πάρα πολύ μεγάλη μετά την εφαρμογή. Αυτό το κατά κοινή ομολογία όλων και αυτό το βλέπουμε και από τις αντιδράσεις σε όλη την Ελλάδα που υπάρχουν. Και γι' αυτό υπάρχουν και αυτά που ακούμε, οι λάσχες καπνιζόντων που ακούμε που ξεφυτρώνουν καθημερινά. Δεν μπορούμε να πάμε σε ένα κλαμπ να πιούμε κάτι, πρέπει αναγκαστικά να πάρουμε το ποτό μας για να βγούμε έξω. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Σωματείου, το οποίο στρέφεται κατά των συναρμόδιων Υπουργείων και του Ελληνικού Δημοσίου, η προσφυγή έχει σκοπό την προάσπιση των εν γέννη συμφερόντων των ιδιοκτητών επιχειρήσεων εστίασης. Οι καταστηματάρχες επικαλούνται παράβαση του δικαιώματος ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας και της εν γέννη επαγγελματικής ελευθερίας, ακόμη παράβαση της αρχής της αναλογικότητας για τα προστατευμένα δικαιώματα, όσο και το ύψος των προστήμων που επιβάλλονται. Καταλαβαίνω την ευαισθησία τους, καταλαβαίνω και τα δικαιώματά τους, αλλά πρέπει να καταλάβουν και εκείνοι τα δικά μας. Επομένως, το να συνυπάρχουν χώροι ξεχωριστοί με εξαερισμό θα ήταν το ιδανικό μέτρο, νομίζω, για την αντικαπνιστικό νόμο. Θα το εκμεταλλευτούν όλοι, και οι μαγαζάτορες και ο κόσμος, οπότε το καλό είναι να μην καπνίζουμε μέσα και τέλος να το συνηθίσουμε όλοι. Η εικόνα όμως που επικρατεί αυτή τη στιγμή στις περισσότερες καφετέρειες και τα καταστήματα εστίασης που τηρούν θέλοντας και μη τον αντικαπνιστικό νόμο υπό το φόβο των προστήμων έχει αρχίσει να αλλάζει σημαντικά. Γεγονός το οποίο επισημαίνουν με ικανοποίηση οι περισσότεροι πολίτες που μιλούν στην Κρήτη TV. Όπου και να πάτε είναι πολύ πιο ωραία και δεν ενοχλεί το να είσαι με το παιδάκι σου και να μπορείς να καπνίσεις σε ο άλλος ο κύριος και να μην σε σέβεται. Πρέπει να υπάρξει παραθυράκι. Όχι, κανένα. Κανένα. Να συμμορφωθούμε όπως όλες οι ευρωπαϊκές πόλεις. Δηλαδή, μόνο εμείς δεν μπορούμε να συμμορφωθούμε. Είναι καλύτερο για όλους, για τους καπνιστές ακόμα και για τους μη καπνιστές. Ένα χώρο κλειστό πρέπει να είναι καθαρός, η ατμόσφαιρα. Υπάρχουν ωστόσο και εκείνοι που επισημαίνουν ότι θα πρέπει να δοθεί δυνατότητα λειτουργίας καταστημάτων τα οποία θα απευθύνονται αποκλειστικά σε καπνιστές, όπως οι λέσχες, που αρχίζουν να κάνουν την εμφάνισή τους παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει κανένα σχετικό νομοθετικό πλαίσιο. Σε μια ομάδα ατόμων από τα 10 άτομα, οι 7 καπνίζουν. Αλλά πρέπει να σεβόμαστε και τους άλλους 3. Τέλος πάντων, από εκεί και πέρα τώρα υπάρχουν λέσχες, από ό,τι είδα ότι ξεκινάνε κάποιες λέσχες. Δεν ξέρω κατά πόσο θα λειτουργήσει. Ελπίζω και για μας και για τους ανθρώπους που δεν καπνίζουν να λειτουργήσει. Ναι, να σεβαστούμε την υγεία του καταναλωτή, αλλά θα πρέπει να δώσουμε και μια λύση και για τους ανθρώπους τους άλλους.